η σπουδαία μουσικοσυνθέτης και κορυφαία σολίστ του ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια, η οποία κατάγεται από την Σαμοθράκη, δεν έμεινε αμέτωχη στον ξεσηκωμό των Ευρυτών κατά της επέκτασης του κιτ φυλαγίου και της δημιουργίας νέας δομής, δηλώνοντας δημόσια και ξεκάθαρα τη θέση της κατά της συγκεκριμένης απόφασης, την οποία θα παρακολουθήσουμε στο βίντεο που ακολουθεί. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ζωή Τηγανούρια. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Σαμοθράκη. Ξέρω από τα παιδικά μου χρόνια τι είναι Εύρος, τι είναι Θράκη και τι σημαίνουν για την Ελλάδα. Ο Εύρος και η Θράκη είναι τα ακροτελεύθια σύνορα του ελληνισμού. Εάν δεν στηρίξουμε τους ανθρώπους που κρατάνε ζωντανό και όρθιο το ελληνικό πνεύμα, απέναντι σε αήθειες, είτε από σύγχρονους εφιάλτες, είτε από όσους μας επιβουλεύονται, τότε υπάρχει σοβαρός κινδύνος να ζήσουμε γεγονότα που όλοι απευχόμαστε. Σήμερα αισθάνομαι πως ο Εύρος και η Θράκη κινδυνεύουν. Οι Ευρύτες και οι Θρακιώτες στέλνουν μήνυμα αγωνίας. Κάνω έκκληση προς κάθε αρμόδιο. Ο Εύρος και η Θράκη χρειάζονται προστασία και οικονομική ενίσχυση για να μείνουν οι κάτοικοί τους στον τόπο τους. Παρακαλώ, ακούστε τη φωνή των Ευρυτών και των Θρακιωτών. Η κραυγή τους είναι σημαντική για όλη την Ελλάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας αφιερώσω τους στίχους που αυτή την περίοδο μελοποιώ ενός πατριώτη μας που είναι πολύ επίκαιρη. Ο τόπος μου ερήμωσε, άδειασαν τα χωριά μας. Λες πανδημία και έπεσε, πού πήγαν τα παιδιά μας. Μη κλαις μανούλα μου γλυκιά, άναψε το καντήλι, κράτα τη φλόγα ζωντανή και ο ήλιος θα ανατείλει. Και στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την κυρία Ζωή Τηγανούρια. Κυρία Τηγανούρια, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Ξεκάθαρα λοιπόν, δημοσιοποιήσατε την άποψή σας πάνω στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Τα μηνύματα έχουν περαστεί και σίγουρα το θετικό θα είναι να αποτελέσετε και ως παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους πετυχημένους και αναγνωρίσιμους συμπατριώτες μας πάνω στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενης και σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα και με αφορμή την διαδικτυακή εκδήλωση στην οποία συμμετείχατε και εσείς ως ομιλήτρια, παρενοχλήσεις και παραγοντισμοί, η οποία εστιάζει στον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Να μιλήσουμε για τον στόχο της εκδήλωσης αυτής, καθώς και για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα, το οποίο βγήκε, είδε πλέον το φως της δημοσιότητας μετά από αρκετά χρόνια και αφορά τον διάχυτο κοινωνικό σεξισμό και τις δομικές παθογένειες στον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να μιλήσω για ένα τόσο σοβαρό θέμα, για μια μάστιγα που πνίγει τον... Ας μιλήσουμε για τον χώρο της τέχνης που μπορώ να πω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι όταν μιλάμε για βιασμό, είναι μια σοβαρότατη καταγγελία και χρήζει πολύ σοβαρής αντιμετώπισης. Χρειάζεται πραγματικά τεράστιο θάρρος και δύναμη ψυχής μια γυναίκα για να μπορέσει να κάνει μια τέτοια σοβαρή καταγγελία που θα της ανατρέξει σε φρικτές μνήμες, θα την κάνει να ξαναβιώσει αυτή την πολύ άσχημη εμπειρία και φυσικά θα έχει να αντιμετωπίσει και την υπερέκθεση στα ΜΜΕ. Ωστόσο, όταν το αποτέλεσμα είναι προς όφελος της κοινωνίας με σκοπό να πλησιάσουμε, γιατί για να μην νομίζω απόλυτη κάθαρση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, κάπως στην εξυγείαση αυτής της μάστιγας, είναι θεάρεστο έργο. Συγχαρητήρια σε όσους και σε όσους έχουν καταφέρει να φτάσουν σε σημείο να πούνε, να κάνουν μια τέτοια καταγγελία. Και νιώθω ότι ο νόμος, πιστεύω ότι ο νόμος πρέπει να είναι πολύ αυστηρός και αμήλικτος σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως δεν είναι μόνο η βία, είναι και ο εκβιασμός. Ο εκβιασμός δεν είναι μόνο η βία, δηλαδή, που έχει συνέπεια το βιασμό κάποιου ατόμου, αλλά και ο εκβιασμός, ο οποίος δημιουργεί ψυχολογική βία σε πολλά άτομα, κυρίως μικρής ηλικίας, αλλά και μεγαλύτερης, αγόρια, κορίτσια, δεν παίζει ρόλο, όταν κάποιοι που κατέχουν ισχυρές θέσεις κλειδιά, και νομίζουν ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κρίνουν τις καριέρες των ταλαντούχων ανθρώπων ή των ανθρώπων που πραγματικά θέλουν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα στη ζωή τους. Είναι το όνειρό τους, είναι η αγάπη τους, είναι το μέλλον τους, και πρέπει να υποστούν εκβιασμό ψυχολογικό. Νομίζω ότι ήρθε καιρός να αντιδράσουν τα νέα παιδιά κυρίως, να σπάσει αυτός ο αληθινός κλειός που μας βαστίζει όλα αυτά τα χρόνια, να μιλήσουν, εφόσον έχουν να πούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θα βρεθεί ότι πραγματικά είναι αλήθεια,
θα διαπιστωθεί δηλαδή μέσα από τις απαραίτητες διεργασίες, να σπάσει και αυτή η μάστιγα και αυτός ο κλοιός και να έρθει και εκεί η κάθαρση. Απ' την άλλη όμως θέλει και λίγο προσοχή το θέμα, γιατί οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές. Σίγουρα. Δεν είναι πάντα στους ενήλικες διακριτά τα όρια της σεξουαλικής κακοποίησης ή της σεξουαλικής βίας ή του φλερτ. Χρειάζεται προσοχή, γιατί έτσι θα ισορροπηθούμε τα πάντα. Και το φλερτ είναι ένα συνέστημα το οποίο συμβαίνει σε ενήλικες και σε πιο μικρές ηλικίες, ίσως αν μιλάμε για συνομήλικους ανθρώπους που φλερτάρουν, που δεν πρέπει να το κατηγορούμε και να γίνουν όλα, να ισοπεδωθούν όλα. Οπότε πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτούς που καταγγέλουν, τι καταγγέλουν, στα ΜΜΕ, πώς το παρουσιάζουν και φυσικά στους αρμόδιους πώς θα το περάσουν και, και τι θα γίνει στο τέλος για να έρθουν, φτάσουμε στην εξυγίανση. Μάλιστα. Μένουμε φυσικά στο κομμάτι του πολιτισμού, καθώς περνάει την δική του κρίση παράλληλα και με την οικονομική κρίση που περάσαμε και με την υγειονομική κρίση. Ψηφιοποίηση λοιπόν είναι η νέα τάση την οποία παρατηρούμε στον πολιτισμό μετά την πανδημία. Τα θέατρα, οι όπερες, οι συναυλιακοί χώροι, τα μουσεία και όλα τα πολιτιστικά κέντρα έχουν κλείσει εξαιτίας της πανδημίας. Ο πολιτισμός όμως βλέπουμε ότι δεν εξαφανίστηκε, απλώς ψηφιοποιήθηκε κάνοντας χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. Και αυτό από ό,τι φαίνεται είναι και το μέλλον και η εξέλιξή του. Ποια τα θετικά και τα αρνητικά της εξέλιξης αυτής? Επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι αντίθετη σε αυτού του είδους τη διασκέδαση που πάει να γίνει συνήθεια, γιατί ένα πολύ βασικό πράγμα στον καλλιτέχνη, στον δημιουργό, στον ερμηνευτή, σε αυτόν που εκτίθεται προς τον κόσμο, είναι η επαφή του με τον κόσμο, η επαφή του με το κοινό. Το έχω πει πολλές φορές ότι η αγάπη του κοινού είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τον καλλιτέχνη και του δίνουν άλλη ενέργεια και άλλη μεταδοτικότητα. Μπορεί πραγματικά να ερμηνεύσει πολύ καλύτερα οποιοδήποτε μουσικό έργο μπροστά στο κοινό και να το αποδώσει με αλήθεια. Νομίζω ότι η ψηφιοποίηση τα καθιστά όλα πλαστικά, τα καθιστά όλα μέτρια. Είμαι ενάντια σε αυτό. Θα μου πείτε, μα δεν γίνεται διαφορετικά. Να γίνει διαφορετικά. Εύχομαι και ελπίζω να ξεπεραστεί το πρόβλημα με την πανδημία όσο πιο γρήγορα γίνεται και να ξαναβγούμε στις σκηνές, να ξαναερμηνεύσουμε μαζί με τους μουσικούς μας, να κάνουμε τις παραστάσεις μας, με τους χορευτές μας, με τους ανθρώπους της τέχνης, με τους ηχολήπτες, με τους φωτιστές, με τους παραγωγούς, με όσους ασχολούνται με την τέχνη και γύρω από αυτήν, και να ξαναέρθει ο κόσμος να δει συναυλίες. Για μένα αυτό είναι το θεάρεστο, αυτό είναι το όμορφο. Οι πριβέ καταστάσεις είναι για το στούντιο, είναι για την ώρα της δημιουργίας, είναι για την ώρα που φτιάχνουμε ένα κομμάτι πριν φτάσει στα αυτιά του κόσμου και πριν κυκλοφορήσει. Και όχι για να κάνουμε μόνοι μας μουσικές παραστάσεις. Ίσως να χρειαστεί να το κάνουμε και αυτό κάποιες φορές, αλλά μην γίνει συνήθεια στον καλλιτέχνη και στον κόσμο. Προς Θεού, μην γίνει συνήθεια. Δεν θεωρώ σωστό να πηγαίνουμε να πληρώνουμε εισιτήριο για να δούμε από τον υπολογιστή μας μια συναυλία. Πραγματικά δεν το θεωρώ σωστό. Μάλιστα. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος ανυπομονεί να βρεθεί ξανά σε μουσικές σκηνές, σε στάδια και να απολαύσει από κοντά τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε τόσο δεδομένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τα οποία μας έχουν λείψει τόσο πολύ με την εμφάνιση της πανδημίας αυτής. Να ρωτήσω εσάς προσωπικά, κυρία Τηγανούρια, πώς επηρέασε την δική σας καλλιτεχνική δραστηριότητα η πανδημία? Αν εξαιρέσω τον πρώτο καιρό που είχα αρχίσει πώς το λέγεται αυτό, να νιώθω απέσια που ακυρώθηκαν όλες μου οι συναυλίες και όλες μου οι παραστάσεις, δεδομένου το ότι είχα μόλις κλείσει τον κύκλο των προβών και είχα κάνει ήδη 4 sold out παραστάσεις με το project που μου αφιέρωμε στο Στέλιο Καζαντζίδη με κουαρτέτο εγχώρων και πήγαινε καταπληκτικά και πάρα πολύ καλά. Προβλήθηκε και στη δημόσια τηλεόραση σε μια πολύ ωραία εκπομπή. Και πάνω που είχε αρχίσει να παίρνει να φουντώνει αυτό το project, ξαφνικά όλα πάψανε. Όμως μετά από λίγο καιρό μελαγχολίας, να το θέσω έτσι, ξεκίνησα τη μελέτη του ακορντεόν. Πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν το άφηνα από τα χέρια μου, μέχρι που έπαθα και ατενοτήτητα κάποια στιγμή. Και μετά ήρθε η περίοδος της δημιουργίας, η οποία συνεχίζει μέχρι τώρα.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι 22 Φλεβάρι κυκλοφορεί ένα ολοκένουργιο κομμάτι με τους στίχους του Τάσου Θεοδωροκόπουλου, ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει και το εξώφυλλο του CD, που το κομμάτι αυτό αναφέρεται, είναι επιτυακό και αναφέρεται στα 200 χρόνια από την απελευθέρωσή μας από τον τουρκικό ζυγό. Είναι Επανάσταση 1821 λέγεται το κομμάτι, ή Ζήτω η Ελευθερία, όπως θέλετε να το πείτε. Το ζήτω η ελευθερία, εμένα με εκφράζει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ και πολύ επίκαιρο ταυτόχρονα. Πρέπει να ελευθερωθούμε από όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι, είτε πανδημία λέγεται, είτε σεξουαλική κακοποίηση λέγεται, είτε ψυχολογική κακοποίηση λέγεται. Οπότε νομίζω πραγματικά ότι μας απελευθέρωσαν οι πρόγονοι μας με αρχηγό τον αρχή, τον Ιψηλάντη, ο οποίος ξεκίνησε 22 Φλεβάρι την Επανάσταση στις παραδυνάβιες ηγεμονίες. Και αφορμή και τις ημερομηνίες αυτής, κυκλοφορώ την παραγωγή μου αυτή. Δεν θέλω όμως να αναφέρω σήμερα τον ερμηνευτή, που είναι πολύ γνωστός και πολύ αγαπητός, και δικός μου αγαπητός, αλλά και του κόσμου όλου, γιατί είναι η έκπληξη που θα γίνει γνωστή εκείνη την ημέρα. Αν υπομονούμε. Μάλιστα, κυρία Τηγανούρια, να σας ευχαριστήσω πάρα το κομμάτι πολύ. Να σας πω ότι το κομμάτι έχει παραδοσιακό ρυθμό, στην αρχή καλαμαθιανό. Ξεκινώντας μια ομοριά, καθιερώθηκε ως η αρχή της Επανάστασης. Και τελειώνει με θράκι, φυσικά δεν ξεχνώ ποτέ την πατρίδα μου. Ζωναράδικο λοιπόν, για φινάλε ορχιστρικό. Ενώ ξεκινάει με το τραγούδι είναι καλαματιανό και το ορχιστρικό από μέρος είναι ζωναράδικος. Πολύ ευχαρίστως. Όταν θα δοθεί στη δημοσιότητα, να το παρουσιάσουμε κι εμείς στο τηλεοπτικό. Με μεγάλη μου χαρά, με μεγάλη μου χαρά. Κυρία Τηγανούρια, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ να σας ανακοινώσω και κάποια πράγματα που προφανώς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, γιατί δεν τα έχω δημοσιεύσει ούτε εγώ. Η ταινία Tango Salon που έχω γράψει, τη μουσική ταινία του Hollywood, που υπογράφω το soundtrack, πριν από 2-3 μέρες με ενημέρωσαν ότι παίζει σε φεστιβάλ κινηματογράφου, σε πολλά φεστιβάλ κινηματογράφου, όπου παίρνει τις καλύτερες κριτικές και μάλιστα έχει πάρει το πρώτο βραβείο καλύτερης κομικής ταινίας σε φεστιβάλ κινηματογράφου στο Μοντρεάλ. Είμαι πραγματικά πολύ ικανοποιημένη που αρχίζει και παίρνει σάρκα και ωστά όλη αυτή η προσπάθεια που κρατάει τώρα λόγω και της πανδημίας περίπου 2 χρόνια. Οπότε σε λίγο καιρό θα έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα πέρα από τα σύνορα τα ελληνικά. Εξαιρετικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.